Ιστορία της εργασίας, παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές, τέλος μεσαίων, αρχές 21ου αιώνα είναι το θέμα του 3ου Διεθνού Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας. Το συνέδριο θα διεξαχθεί από την ερχόμενη Τετάρτη έως και το Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην σημασία του εν λόγω συνεδρίου που έχει τον δικό του επίκαιρο χαρακτήρα στην Ελλάδα της ανεργίας, αναφέρθηκε η επίκουρη καθηγήτρια σύγχρονης ελληνικής ιστορίας εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, Λίδα Παπαστεφανάκη. Το θέμα είναι επίκαιρο ακριβώς γιατί το πρόβλημα της εργασίας στον σύγχρονο κόσμο, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ καυτό. Υπάρχει πάντα το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα της υποτιμημένης εργασίας, το πρόβλημα της ευελιξίας, της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά τα θέματα που πλήττουν τον σύγχρονο κόσμο. Άρα η στροφή, αν θέλετε, των ιστορικών και των κοινωνικών επιστημόνων γενικότερα στη μελέτη αυτού του φαινομένου της εργασίας στην ιστορική του διάσταση, νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επιστημονικό, αλλά και πολιτικό με την ευρύτερη του έννοια. Το συνέδριο είναι διεθνές και είναι πραγματικά διεθνές με πολύ μεγάλη συμμετοχή ξένων συναδέλφων. Υπάρχουν δύο κεντρικές ομιλίες που θα γίνουν σε ολομέλεια και θέλω να αναφερθώ σε αυτές, διότι είναι, οι ομιλητές είναι πραγματικά διεθνούς κύρους επιστήμονες. Την Τετάρτη 24 Μαΐου στις 7 η ώρα θα μιλήσει ο καθηγητής Μάρσελ Βαντερλίντεν. Είναι από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας και θα παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις στην ιστορία της εργασίας. Την Παρασκευή 26 Μαΐου στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει ο καθηγητής Τουράς Αταμπακή, ο οποίος είναι Ιρανός που δουλεύει στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν και θα μιλήσει με θέμα οι εργάτες, η τάξη και οι επαναστάσεις στο Ιράν του 20ου αιώνα. Το συνέδριο θα κλείσει με ένα στρογγυλό τραπέζι το Σάββατο 27 Μαΐου, 6 με 8 το απόγευμα, στο οποίο συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές, ο καθηγητής Χρήστος Χατζιοσήφ, ο καθηγητής Νίκος Θεογαράκης, οικονομολόγος, η καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη και η συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Ζίγκριτ Βαντάουερ, και ο συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Κότς της Κωνσταντινούπολης, Ερντέμ Καμπανταγή. Το στρογγυλό αυτό τραπέζι θα συζητήσει τους μετασχηματισμούς της εργασίας και την αντιμετώπιση τους από τις κοινωνικές επιστήμες. Στο συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών συμμετέχουν 138 σύνεδροι από 20 χώρες, όπως τόνισε ο διδάκτορ ιστορίας και διδάσκων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτρης Κοντογεώργης. Έχουμε 61 συνέδρους από το εξωτερικό και 78 από την Ελλάδα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε 10 συνέδρους από την Ιταλία, 9 από την Τουρκία, 4 από το Ισραήλ, 2 από τη Βουλγαρία, 3 από την Ισπανία, 2 από την Πορτογαλία και επίσης από χώρες αρκετά απομακρυσμένες από την Ελλάδα. Μία σύνεδρος από την Ουρουγουάη, ένα σύνεδρος από την Αργεντινή και από αλλού. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας έχουν έρθει σύνεδροι, είτε ομιλητές είτε πρόεδροι σχολιαστές στις διάφορες συνεδρίες. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφέρω τα ονόματά τους, μπορείτε να τα δείτε στο πρόγραμμα. Μόνο να τονίσω ότι το συνέδριο αυτό είναι, θα έλεγαμε, μια συλλογική προσπάθεια πέρα από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και άλλων φορέων της χώρας, επιστημονικών φορέων. Για ένα συνέδριο που πέραν της επιστημονικής και ερευνητικής του σημασίας θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν και την περιοχή μας, έκανε λόγο η επίκουρη καθηγήτρια νεότερης ελληνικής ιστορίας, Άννα Μαντιλαρά. Είναι ένα συνέδριο το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε τον κόσμο των Ιωαννίνων κοντά μας, την πόλη,
Είναι συνέδριο που τους αφορά, είναι ιστορίας βέβαια, αλλά ασχολείται και με θέματα της καθημερινότητας, με την ανεργία όπως είπαμε, με τη μετανάστευση, με την παγκόσμια, τις αλλαγές της παγκόσμιας αγοράς. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη συνεισφορά και για την πόλη. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία γιατί ακριβώς απευθύνεται, ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της Ελλάδας. Έχει κόσμο έχει συναδέλφους από όλο τον κόσμο και θεωρούμε ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία γι' αυτό, ότι έρχονται εδώ, επισκέπτονται τα Γιάννενα, θα δούνε και την πόλη, θα κάνουν εκδρομές στα Ζαγόρια, οπότε θα είναι μια συνάντηση των ανθρώπων του παγκοσμίου Βεληνικούς και όλων συναδέλφων στην πόλη των Ιωαννίνων.